Περίμενε. Ναι. Σήμερα Σάββατο 22 Απρίλη η ΚΝΕ πραγματοποιεί το μαθητικό της φεστιβάλ και στην πόλη της Ναυπάκτου, όπως προηγήθηκε και στις 8 Απρίλη και το μαθητικό φεστιβάλ της ΚΝΕ που έγινε στο Αγρίνιο. Εντάσσεται σε μια διαδικασία και που γίνονται τα φεστιβάλ πανελλαδικά σε όλη τη χώρα, που σαν κύριο σύνθημά τους βάζουν ότι ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, γιατί ουσιαστικά έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Είναι η κατάσταση στην οποία ζει όλος ο λαός και κυρίως η νεολαία, έχει ενταθεί και η επίθεση στα δικαιώματά μας. Και κοιτάμε ουσιαστικά εμείς πώς θα οργανώσουμε την αντεπίθεση της νεολαίας. Εδώ τώρα στο χώρο του φεστιβάλ υπάρχει μια έκθεση που έχουν φτιάξει μαθητές μέλη της ΚΝΕ, το οποίο είναι για το έγκλημα στα Τέμπη, για το κρατικό έγκλημα που έγινε πριν από 1,5 μήνα. Και επίσης υπάρχει και μια έκθεση ταμπλό, η οποία είναι για την πρώτη ψήφο των μαθητών, γιατί οι μαθητές της Β' και της Γ' Λυκείου θα ψηφίσουν για πρώτη φορά φέτος και έχουν όλους τους λόγους να καταδικάσουν αυτή την κυβέρνηση και τις προηγούμενες, οι οποίες ευθύνονται για την κατάσταση στην παιδεία, για την κατάσταση με την οποία ζούμε. Και φυσικά μετά περιλαμβάνει και μουσικό αφιέρωμα, επιμελημένο από μαθητές, και συναυλία με την οποία θα κλείσει το μαθητικό φεστιβάλ.